Αυτοκτονία έλεγαν στην αρχή οι αστυνομικές αρχές. Με βάση τα νέα δεδομένα τώρα, το τοπίο πόσο αλλάζει? Επιβεβαιώνονται οι υποψίες της μητέρας και οι δικές σας εκτιμήσεις ότι κάτι άλλο έχει συμβεί? Από τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας, μέσα από την δημογραφία, σίγουρα αυτή η περίπτωση θανάτου δεν είναι αυτοκτονία. Είναι δολοφονία κατά την άποψή σας? Είναι φόνος? Ναι, σίγουρα. Κατά άποψη μου, ναι. Πάμε στα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης που πλέον έχετε στα χέρια σας. Έχουμε δύο τραύματα. Έχουμε το τραύμα ένα στην αριστερή μας στην χώρα και επίσης δεύτερο τραύμα στην αριστερή μας στην χώρα. Είναι πάνω με όλα τα τραύματα. Πρόκειται για δύο χτυπήματα. Το ένα είναι στο πνεύμονα, αν κατάλαβα σωστά, και το άλλο είναι στην καρδιά. Είναι έτσι? Ναι, στην περιοχή του μαστού. Το όργανο με το οποίο έγιναν αυτά τα χτυπήματα, το μαχαίρι, εξετάστηκε για αποτυπώματα? Το μαχαίρι εξετάστηκε για αποτυπώματα. Η δακτυλοσκόπηση έδειξε ότι κανένα αποτύπωμα δεν βρέθηκε. Τα κανονικά έπρεπε να έχει αποτυπώματα. Τουλάχιστον τα δικά του. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει, ότι κάποιος καθάρισε το μαχαίρι? Αυτό θα το εξετάσουμε πιο μετά. Εξέταση DNA έγινε στο μαχαίρι, γενετικό υλικό δηλαδή ελήφθη? Από ένα κομμάτι του μαχαιριού απομονώθηκε γενετικό υλικό, το Ευάγγελο Φραγκούλη. Από άλλο σημείο του μαχαιριού, αναφέρει, απομονώθηκε πολύ μικρή ποσότητα μεικτού γενετικού υλικού. Θα μπορεί να είναι και σε τρίτο πρόσωπο, σε άλλο πρόσωπο? Σε άλλο ή άλλα πρόσωπα. Σε αταυτοποίητα δηλαδή άτομα. Μάλιστα, δεν έχουν δώσει για ταυτοποίηση γενετικού υλικού, μάλιστα. Μπορούμε να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε για πόσα άτομα μιλάμε, για δύο, τρία? Όχι, δεν αναφέρεται. Δεν αναφέρεται. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Ναι. Πρέπει να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις. Για τη φορά του τραύματος από το μαχαίρι, τη φορά του μαχαιριού, είχε κάποια σημασία ο τρόπος τον οποίο, όπως είδατε, έχει τραυματιστεί ο Βαγγέλης? Έχει σημασία. Θα τα καταθέσετε στο δικαστήριο όλα αυτά? Ναι, δεν μπορώ να προβώσω όλες τις λεπτομέρειες της στιγμής ακόμη. Δεν γράφει και πολλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι το ιατροδικαστικό πόρισμα. Δεν αναφέρονται και πάρα πολλά στοιχεία. Πολύ περιληπτικό. Δεν περιγράφει άλλες κακώσεις, εξωτερικές κακώσεις που υπάρχουν, που τις βλέπουμε από τις φωτογραφίες της νεκροψίας. Δηλαδή, δυστυχώς είναι πολύ, πολύ ελλειπής. Δηλαδή, έχετε στην διάθεσή σας και το φωτογραφικό υλικό από την νεκροτομή. Διαπιστώνετε κακώσεις και μάλιστα προθανάτιες, από όσα βλέπετε δηλαδή? Ναι, υπάρχουν κακώσεις προθανάτιες που δείχνουν ότι το θύμα είχε χτυπηθεί πριν να επέλθει ο θάνατος, ναι. Τι χτυπήματα είναι αυτά? Είναι στο πρόσωπο. Θα μου επιτρέψετε να μην πω σε λεπτομέρειες, είναι πολύ σημαντικό να μην πω σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, διότι αυτά θα δείξουμε στο δικαστήριο για να μπορέσουμε να στηριχθούμε την υπόθεσή μας ότι όντως δεν είναι αυτοκτονία και είναι λίγο διαδέλεια. Θα μπορούσαν όλα αυτά τα οποία διαπιστώνετε να αποτελέσουν ενδείξεις ότι έχει προηγηθεί μια πάλη, ενδεχομένως πριν συμβεί ό,τι συνέβη? Ναι. Ενδεχομένως, ναι, να έχει συμβεί μια πάλη, ένας καβράς και να δέχτηκε ο Βαγγέλης κάποια στιγμή. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ καιρό πριν ή πριν να χάσει τη ζωή του? Αυτό κανονικά έπρεπε να περιγράφεται στην ιατροδικαστική έκθεση που έγινε από τον ιατροδικαστή. Φυσικά οι φωτογραφίες είναι παιχνίδια, βοηθάνε αρκετά στο να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε αν είναι προθανάτιες ή μετροθανάτιες. Αυτή τη στιγμή τα κακώσεις που έχουμε, που βλέπουμε, είναι προθανάτιες.